Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Παρολίγων τραγωδία σήμερα στο κέντρο της Πάτρας, στην οδό Κορίνθου, αυτοκίνητο παρέσυρε τρεις πεζούς. Ευτυχώς είχαμε μόνο ελαφρύς τραυματισμούς. Πάμε στο Σωτήρη Παπανδρέου να μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες. Σωτήρη, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και από εμένα, Εφή. Ναι, είχαμε ένα πάρα λίγο τραγικό περιστατικό σήμερα στο κέντρο της Πάτρας. Ένα τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς εντός εισαγωγικών με τραυματισμούς μόνο και ελαφρύς από ό,τι μάθαμε, από τις τελευταίες πληροφορίες. Αυτοκίνητο διερχόμενο από την οδό Κορίνθου στο ύψος της Αγίου Νικολάου παρέσυρε τρία άτομα που προσπαθούσαν να περάσουν εκείνη τη στιγμή από το δρόμο. Καταλαβαίνεις ότι επικράτησε πολύ μεγάλη αναστάτωση, έσπευσαν επί τόπου άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και διασώστες προκειμένου να επιληφθούν των περιστατικών. Σίγουρα το γεγονός δείχνει ότι και επικράτει και μεγάλη κινητικότητα στο κέντρο της Πάτρας. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί για να μην δούμε τουλάχιστον κάποιο πιο σοβαρό περιστατικό όπως αυτό που συνέβη σήμερα. Η πληροφόρηση είναι ότι τα τρία άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ευτυχώς ελαφρά, δεν έχουν κάτι το σοβαρό. Αν και αρχικά υπήρχε έντονη ανησυχία τουλάχιστον για μία ηλικιωμένη γυναίκα. Περιμένουμε τουλάχιστον να είναι και η εξέλιξή τους ακόμα καλύτερη. Και το γεγονός αυτό δείχνει, Σωτήρη, το αλαλούμ που επικρατεί στο κέντρο της Πάτρας. Σωστά, σωστά. Με το κυκλοφοριακό. Αλαλούμ μεγάλο και ειδικά τις τελευταίες ημέρες και πριν τα Χριστούγεννα, αλλά και σήμερα όπως διαπιστώσαμε, αρκετά μεγάλη κίνηση με τον κόσμο να τρέχει να προλάβει τις δουλειές του, γιατί και τις ημέρες αυτές των εγιορτών είδαμε ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Και όσον αφορά και τους ελέγχους, να πούμε ότι έγιναν και πάρα πολλοί έλεγχοι από την τροχιά το τελευταίο τρίμερο και μάλιστα εντοπίστηκαν και μεθυσμένοι, δηλαδή οδηγοί που είχαν καταναλώσει και αλκοόλ τις ημέρες των εορτών. Συνολικά σε όλη την Ελλάδα σχεδόν 500 άτομα, 500 οδηγοί, εκ των οποίων 15 τέτοια περιστατικά εντοπίστηκαν στην Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την τροχιά. Να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ικανοποίηση και χαμόγελα στον εμπορικό κόσμο της Πάτρας, καθώς η Παρασκευή και το Σάββατο πριν τα Χριστούγεννα ήταν δύο πολύ καλές ημέρες, καθώς οι καταναλωτές ψώνισαν και βοήθησαν στην αύξηση των τζίρων. Μεγάλο στοίχημα αποτελεί πλέον η πρωτοχρονιά, όπου και πάλι να μένει αύξηση της κίνησης, σαφώς μικρότερη από τις προηγούμενες ημέρες. Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι έμποροι από την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους Παρασκευή και Σάββατο. Φαίνεται ότι η καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων λειτουργήσε καταλυτικά ώστε να αυξηθεί η ζήτηση. Υπήρχε μια κινητικότητα, είναι γεγονός ότι αυτό που περιμέναμε άργησε λίγο αλλά έγινε, δηλαδή στις πρώτες μέρες προηγούμενης εβδομάδας δεν είχε αρκετή δουλειά, αλλά από την Πέμπτη και Παρασκευή άρχισε ουσιαστικά να αγνοφαίνεται ότι θα γίνει κάτι καλό, με το αποκορύφωμα το Σάββατο που η αγορά πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε να γίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα και τώρα, τις 5 μέρες που απομένουν για να λήξει το έτος. Έχω την αίσθηση ότι και αυτή η εβδομάδα θα είναι μια δυνατή εβδομάδα, άλλωστε είναι οι τελευταίες αγορές του έτους. Και ελπίζουμε σε μια ανάταση γενικά από το νέο έτος. Πάντως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν καταγραφεί, η τζίρη ήταν μειωμένη σε σχέση με εκείνους του 2019. Υπάρχει ένα επίσημο στοιχείο από τα Ινστιτούτα μας που δείχνουν ότι είμαστε πιο κάτω και από το 2019 σαν τζίρος, που ήταν η τελευταία κανονική χρονιά προ-COVID. Άρα λοιπόν αυτό και μόνο σαν στοιχείο δίνει πολλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μιζεριάζουμε, δεν θα είμαστε απεσιόδοξοι. Ευελπιστούμε η νέα χρονιά να μπει με καλύτερο τρόπο και να ολοκληρωθεί όπως αξίζει, για να υπάρξει ανάταση να μπορέσουν να σωθούν όσο περισσότερο μαγαζιά και καταστήματα γίνονται. Η θέσπιση του δώρου και η τόνωση της ρευστότητας ήταν αυτή που βοήθησε τα μαγαζιά να αυξήσουν τα κέρδη τους. Έχουμε πει 10 φορές μέχρι τώρα, επανειλημμένα σε υπουργεία, σε αρμόδιους φορείς, ότι αν υπάρξει κανονικά δώρο και στους δημόσιους υπαλλήλους, πραγματικά θα είναι μια ανάταση. Εμείς ζητάμε επανειλημμένα πράγματα, γιατί ξέρουμε και λέμε ότι δεν υπάρχει αγοραστική δυνατότητα. Αν υπάρξει δώρο και στους δημόσιους υπαλλήλους, εννοείται ότι θα αλλάξει άρδιν το αγοριστικό τοπίο, οι καταναλωτές θα μπορούν να δαπανίσουν περισσότερα και να μείνουν και χρήματα για αγορές. Πάντως, ο κόσμος έχει αλλάξει σημαντικά συνήθειες. Είναι πολύ πιο συγκρατημένος στις αγορές του λόγω της αβεβαιότητας για το μέλλον. Είναι πολύ πιο συγκρατημένος. Μην κοιτάτε τώρα με τις γιορτές, γιατί ο κόσμος έχει πιο ανεβασμένη ψυχολογία
Λέγαμε ότι πριν ένα χρόνο ακριβώς δεν υπήρχαν καταστήματα ανοιχτά, δεν υπήρχαν μουσικές τέτοια εποχή στα καταστήματα, αν θυμάστε, λόγω κορονοϊού. Άρα λοιπόν ο κόσμος έχει ανάγκη μια τόνωση της ψυχολογίας. Αυτές τις μέρες θα περάσει καλά, ίσως κάνει και κάποιες αγορές που χρειάζεται, αλλά αυτό που φαίνεται αβέβαιο στον ορίζοντα είναι το μέλλον, από την άποψη ότι υπάρχουν παρατάσεις στην παράταση. Όπως γνωρίζετε, τα τέλη έχουν πάρει παρατάσεις. Αυτά θα έρθουν κάποια στιγμή. Ο λογαριασμός πάντα έρχεται σε συνδυασμό με την αύξηση της ενέργειας, όπως αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά, όπου αναφέρεται και λέγεται ότι θα είναι πάλι μια πολύ πολύ μεγάλη αύξηση και στα καύσιμα αλλά και στην ενέργεια. Ικανοποίηση λοιπόν στον εμπορικό κόσμο, ικανοποίηση όμως και στους ανθρώπους της εστίασης. Έγινε σεισμός στην διασκέδαση. Με αυτή τη φράση περιγράφουν την εικόνα που επικράτησε το τρίμερο των Χριστουγέννων στην Πάτρα. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή κίνηση και στην εστίαση αυτές τις ημέρες. Πραγματικά το αδιαχώρητο μετά από περίπου 2 χρόνια περιορισμών λόγω COVID. Ναι, έτσι είναι όπως τα αναφέρεις και είναι δικαιολογημένο αυτό το ξέσπασμα, θα λέγαμε, του κόσμου, καθώς του είχε λείψει αυτή η διασκέδαση των Χριστουγέννων λόγω των προηγούμενων καταστάσεων που ζήσαμε, και φυσικά την εικόνα που θα δίναμε για αυτό το τρίμερο ήταν ότι έμοιαζε πάρα πολύ με καρναβάλι. Φαντάσου δηλαδή πόσος κόσμος, μιλάμε για χιλιάδες πατρινούς αλλά και επισκέπτες που βρέθηκαν στην πόλη αυτό το τρίμερο, ξεχύθηκαν στους δρόμους, προφανώς στο κέντρο, εκεί όπου υπάρχει ο κλάδος της εστίασης. Σωτήρη, μην μπλέκουμε τα πράγματα, είναι Χριστούγεννα. Δεν είναι καρναβάλι, ας παρομοιάζουμε την εικόνα από την άποψη του κόσμου. Προφανώς είχε πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Αλλά κάποιοι μπέρδεψαν την παραμονή των Χριστουγέννων με την Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα. Η κάθε εποχή έχει το δικό της άρωμα, τη δική της φραγίδα. Μην τα μπλέκουμε. Προφανώς αυτό και όσον αφορά την τήρηση των εθίμων, εννοείται. Έτσι. Αλλά και επειδή βλέπουμε ότι τα τελευταία... η παραμονή της πρωτοχρονιάς, μην την κάνουμε και αυτήν Τσικνοπέμπτη. Αντιλαμβάνομαι πώς το τοποθετεί στο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, ο συνωστισμός θα λέγαμε ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλος και στη Ρήγα Φεραίου, εκεί που υπάρχει η καρδιά, θα λέγαμε, της εστίασης στην Πάτρα. Ο τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος βγήκε. Πρέπει να βγει. Έτσι, το είχε ανάγκη και το έδειξε με αυτόν τον τρόπο. Και μετά από αυτά τα 2 χρόνια της υγιής που είχαμε κατά περίεργο τρόπο ίσως και συνηθίσει κάποιοι, κακώς βέβαια, είδαμε αυτό το ξέσπασμα. Και μάλιστα το ξέσπασμα αυτό εκδηλώθηκε και ήταν, θα λέγαμε, κάτι το οποίο είχε προδιαγραφεί. Είχαμε πάρει αυτή την αίσθηση ότι κάτι θα γινόταν από την προετοιμασία κυρίως των καταστημάτων. Γιατί τα καταστήματα, αντιλαμβάνεσαι, ότι είχαν πάρει ήδη το μήνυμα από τον κόσμο, από τις παραγγελίες που δέχονταν για κρατήσεις και τις παραμονές των Χριστουγέννων. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι σε πολλά καταστήματα είχαν ήδη διοργανωθεί ρεβεγιόν και τις 2 ημέρες, και το Σάββατο, παραμονή Χριστουγέννων και ανήμερα Χριστούγεννα, πάρα πολλά ρεβεγιών. Ίσως αυτή τη φορά θα λέγαμε ότι έσπασαν κάθε ρεκόρ σε αριθμό αυτές οι εκδηλώσεις. Ίσως περισσότερα από ό,τι πριν τον κορονοϊό. Ναι, προφανώς. Ακόμα και απλές καφετέρειες, θα λέγαμε, στο κέντρο της Πάτρας είχαν ετοιμάσει τη δική τους ξεχωριστή γιορτή. Βέβαια, οι τιμές και το κόστος ήταν κάπως τσιμπημένα φέτος. Όχι πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο, σε απαγορευτικό βαθμό. Παρόλα αυτά, είδαμε ότι και στα ρεβεγιόν αυτή η ακρίβεια, το κύμα της ακρίβειας, έχει περάσει, αν και οι καταστηματάρχες προσπάθησαν να κρατήσουν όσο μπορούσαν αυτές τις τιμές. Δεν προσπαθήσουν να βγάλουν τα σπασμένα όλων των χρόνων. Προφανώς. Να πούμε ότι ίδιο σκηνικό επικράτησε και ανήμερα, αλλά και χθες, ανήμερα τα Χριστούγεννα, αλλά και χθες και τη χθεσινή ημέρα. Όσοι είχαν βγει στο κέντρο, διαπίστωσαν ότι επικρατούσε πάρα πολύ κίνηση. Βέβαια, η κίνηση αυτή άρχισε να διαλύει από τα μεσάνυχτα και μετά. Δεν ήταν όπως του Σαββάτου και της Κυριακής, όπου μέχρι και τα ξημερώματα βλέπαμε αυτοκίνητα παρκαρισμένα στο κέντρο. Κάποιοι, μάλιστα, παρατηρήθηκε ακόμα και το φαινόμενο κάποιοι να έχουν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους έφη πάνω στην πλατεία Γεωργίου. Θα λέγαμε, προφανώς, όχι ένα γεγονός καταδικαστέο, αλλά είναι ενδεικτικό του μεγέθους και της κινητικότητας που επικρατούσε τουλάχιστον τα 2 βράδια, την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων. Θα λέγαμε, ένα πάρα πολύ καλό διήμερο για την εστίαση.
Τα έσοδα προφανώς πήγαν αρκετά καλά. Πιστεύουμε ότι όλοι οι επαγγελματίες του χώρου δεν πρέπει να είναι παραπονεμένοι από την κίνηση αλλά και από τα έσοδα που έγιναν. Και βέβαια περιμένουν και ανάλογη κίνηση, θεωρούν δηλαδή την κίνηση των Χριστουγέννων ως ένα προήμιο για το τι θα επακολουθήσει για την άλλη μεγάλη γιορτή του Πατρινού Καρναβαλίου, όπου και εκεί περιμένουμε ένα μεγάλο επίσης ξέσπασμα, τόσο από την πλευρά των Πατρινών αλλά και από χιλιάδες επισκέπτες που περιμένουν πώς και πώς να ξαναζήσουν το Πατρινό Καρναβάλι μετά από 2,5 και πλέον χρόνια περιορισμών και απαγορεύσεων. Όλα όμως στη βάση της, της λογικής και της σοβαρότητας, Σωτήρη. Προφανώς, γιατί το επιβάλλουν πρώτα απ' όλα και οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγεννών. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σοβαρότατες οι ελλείψεις σε αντιβιωτικά φάρμακα αυτή την περίοδο στα φαρμακεία της Πάτρας, την ώρα που οι λοιμώξεις παρουσιάζουν έξαρση. Αποτέλεσμα, οι ασθενείς να μην έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε αντιβιωτικά και να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους με άλλου τύπου φάρμακα. Οι φαρμακοποιοί από την πλευρά τους απευθύνουν έκκληση ώστε η κατάσταση να εξομαλυνθεί. Σημαντικές είναι οι ελλείψεις σε αντιβιωτικά φάρμακα αυτή την περίοδο στα φαρμακεία της Πάτρας. Και οι πολίτες έρχονται σε απόγνωση έχοντας ως μέλημα να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους, ενώ από την άλλη είναι θύματα μιας κατάστασης για την οποία δεν φέρουν και την ευθύνη. Έχουμε πάρα πολύ μικρή διάθεση αντιβιωτικών. Έχουμε μια φοβερή έλλειψη σε πάρα πολλά φάρμακα, όχι μόνο τα αντιβιωτικά. Απλά τώρα λόγω των πολλών ιώσεων έχουν έρθει στην επιφάνεια και αυτές οι ελλείψεις των αντιβιωτικών και λόγω της μεγάλης νοσηρότητας που υπάρχει αυτή την εποχή. Βεβαίως για τις ιώσεις δεν δίνουμε ποτέ αντιβιωτικό. Πάντα το δίνουμε για τις επιμολύνσεις που μπορεί να υπάρχουν μετά από κάποια ίωση λόγω του πεσμένου νοσοποιητικού. Αλλά γενικά έχουμε μεγάλο πρόβλημα να καλύψουμε πολλά περιστατικά και κυρίως παιδιατρικά. Μεγάλος είναι και ο προβληματισμός για τους ασθενείς με COVID που νοσούν βαριά και η χρήση αντιβιωτικών είναι επιβεβλημένη. Σε αυτή την περίπτωση η ανάρρωση καθυστερεί σημαντικά και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για πολύ περισσότερες ημέρες. Για τα περιστατικά που χρησιμοποιούμε κυρίως αζιοθρομικίνη μετά από σύσταση γιατρών στο COVID, τελευταία μπορώ να πω ότι σε κάποιο βαθμό έχει λίγο εξομαλυνθεί η έλλειψη της αζιοθρομικίνης. Γενικά όμως έχουμε πολλά προβλήματα σε εισπνεώμενα φάρμακα και στα αντιβιωτικά. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση που επικρατεί γενικότερα με τις ελλείψεις και τώρα πιστεύουμε μέσα στον κύκλο των δικών μας των φαρμακοποιών ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, ένεκα και της επικείμενης μείωσης των τιμών και πάλι. Μεγάλος είναι και ο προβληματισμός για την χρήση αντιβιωτικών σε μικρά παιδιά που είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες. Τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς οι γονείς που ζητούν αντιβιωτικά για τα παιδιά τους, είναι μετά από σύσταση γιατρού. Που σημαίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί αντιβίωση. Δεν είναι από το μυαλό του κάθε γονιού να δώσει αντιβιωτικό στο παιδί του. Εξάλλου, είναι πλέον μόνο μετά από συνταγογράφηση η χορήγηση των αντιβιωτικών, εδώ και 3 χρόνια, μέσα από τα 19. Η ουσία είναι πάντως ότι οι ασθενείς αναζητούν αντιβιωτικά, αλλά δεν βρίσκουν και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τις λοιμώξεις, που όσο χαμηλώνουν οι θερμοκρασίες θα πυροδοτηθούν. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, γιατί υπάρχει πολύ, πολύ αυξημένη νοσηρότητα. Και πώς θα καταφέρετε να τους εξυπηρετήσετε? Συνεργαζόμαστε τα φαρμακεία μεταξύ μας όταν πρέπει να προσπαθήσουμε να καλύψουμε έναν ασθενή που είναι σε επίγουσα κατάσταση και πρέπει να χορηγηθεί ένα φάρμακο. Αλλά γενικά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να ανταπεξέλθουμε. Σοβαρότες λοιπόν οι ελλείψεις σε φάρμακα και κυρίως σε αντιβιωτικά θερίζουν ιώσεις στα παιδιά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι την ημέρα των Χριστουγέννων, Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, το Καραμανδάνιο δέχτηκε πάνω από 160 περιστατικά με παιδιά που παρουσίαζαν συμπτώματα ιώσεων και υψηλό πυρετό. Ο συνάδελφος Κώστας Γκελντής είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Σαρώνουν οι ιώσεις σε αυτή την περίοδο, καθώς μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, 16.000 συνάνθρωποι μας επισκέφθηκαν κάποιο ιατρείο έχοντας, να πούμε, γρήπη, κορονοϊό ή RSV. Ο RSV είναι ο ιός του αναπνευστικού, της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα ΕΦΗ, τα παιδιά δείχνουν να είναι πιο ευάλωτα από τους ενήλικες, ενώ δεκάδες γονείς πέρασαν τις τελευταίες ημέρες τις πύλες των νοσοκομείων και της Πάτρας. Είναι ενδεικτικό αυτό που είπες, ότι τα Χριστούγεννα περισσότερα από 160 παιδιά επισκέφθηκαν το Καραμανδάνιο με κάποια
ίωση με κάποιο πρόβλημα στο αναπνευστικό. Είναι ιώσεις που θερίζουν, μερικά νοσηλεύτηκαν, μερικά πήραν κατευθείαν εξιτήριο. Παρατηρούμε ότι τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα έφη. Βλέπουμε ότι οι παιδιατρικές κλινικές καθημερινά γεμίζουν με τα παιδιά που ταλαιπωρούνται από τις ιώσεις του αναπνευστικού να αυξάνονται καθημερινά. Μετά από 3 χρόνια πανδημίας έφη και την άρση των περιοριστικών μέτρων, το νοσοποιητικό σύστημα πάρα πολλών έχει εξασθενήσει, είναι φυσιολογικό. Με αποτέλεσμα οι ιώσεις να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, μας βρίσκουν πιο ευάλωτους, αφού όλα αυτά τα χρόνια της πανδημίας προστατευόμασταν από τις μάσκες και οι οργανισμοί μας τώρα είναι πιο ευάλωτοι. Να σου πω έφη ότι οι 3 βασικοί ιοί που ταλαιπωρούν τον πληθυσμό είναι ο συγκητιακός ιός που δημιουργεί προβλήματα στο αναπνευστικό, ιδίως στα μικρά παιδιά όπως είπαμε. Ο ΙΤΑ1Ι1 είναι τύπου Α. Και φυσικά ο κορονοϊός. Έχουμε λιγότερα κρούσματα κορονοϊού. Βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί αυτά τις γρήπες. Πολλοί σπέβδουν ακόμα και για τον εμβολιασμό. Και να θυμίσουμε, έφη, ότι από εδώ και στο εξής ο εμβολιασμός γίνεται και χωρίς συνταγογράφηση. Μόνο στο φαρμακείο. Επίσης, λόγω των αυξήσεων των κρούσματων στις ιώσεις, παρατηρούμε και ελλείψεις σε βασικά φάρμακα. Στα φαρμακεία έχουν αδειάσει τα ράφια και επειδή είναι και γιορτές, είναι δύσκολο όπως καταλαβαίνεις να βρούμε οποιοδήποτε φάρμακο στα φαρμακεία, ακόμα και στις φαρμακευτικές αποθήκες. Οι φαρμακοποιοί καθημερινά κάνουν ένα αγώνα δρόμου. Κλείνοντας, να σου πω, έφη, ότι και οι ειδικοί χτυπούν τον κόδωνα του κινδύνου για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ γρήπης, κορονοϊού και αναπνευστικών ιών μέσα στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα, κάνουν λόγο ακόμη και για 100.000 κρούσματα γρήπης την ημέρα. Είναι κάτι που απευχόμαστε, αλλά οι ειδικοί αυτό φοβούνται για τον Ιανουάριο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση και πόσο μάλλον, όπως είπαμε, στα παιδιά. Και την Πέμπτη θα περιμένουμε, Κώστα, και τα αποτελέσματα, θα ανακοινώνονται τα στοιχεία όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά και για την γρήπη και για τον ιό RSV, όπως είπες και εσύ. Καθώς είναι η εποχή που και οι 3 αυτές λοιμώξεις μας θερίζουν και κυρίως τα παιδιά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ως ένα μέτρο τώρα που δεν πρόκειται να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θεωρούν αρτοποί και κρεοπόλες τη θέσπιση καλαθιού του νοικοκυριού για τα καταστήματά τους. Και αυτό γιατί στην περίπτωση αυξήσεων αυτές δεν θα είναι δυνατόν να απορροφηθούν με τα παρόντα δεδομένα. Εκείνο που ζητούν επί της ουσίας είναι η παροχή περισσότερων χρημάτων στους καταναλωτές, αύξηση δηλαδή των μισθών και των συντάξεων, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα και στο κύμα ακρίβειας. Αμφίβολης αποτελεσματικότητας θεωρείται η θέσπιση καλαθιού του νοικοκυριού για αρτοπία και κρεοπολία. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί εκείνοι που μπορούν να επιβάλλουν τις τιμές πώλησης την ώρα που το ενεργειακό μαστίζει τους συγκεκριμένους κλάδους. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλει πλαφόν στην ελεύθερη οικονομία σε τιμές. Δηλαδή δεν μπορεί εμένα να μου πει ότι θα έχει το ψωμί πιο φτηνό από αυτό που εγώ εκτιμώ, γιατί πρέπει να μου επιδοτήσει κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Το πιο σωστό απ' όλα είναι να δώσει στον κόσμο λεφτά, προκειμένου να κάνει ο κόσμος τις επιλογές του και όχι να τον κατευθύνει συγκεκριμένα σε είδη και προϊόντα. Δηλαδή τώρα βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ κάποια συγκεκριμένα προϊόντα να επιδοτούνται κάποιων ομίλων. Δεν ωφελείται πουθενά ο καταναλωτής. Ας τα δώσει στον καταναλωτή τα λεφτά και αυτός ξέρει να κάνει την καλύτερη διαχείριση από τον κάθε υπουργό οικονομικών, από τον κάθε οικονομολόγο και από τον κάθε ειδικό. Εκείνο που τονίζεται είναι ότι σε περίπτωση αύξησης του κόστους ενέργειας αυτή θα πρέπει να μετακυληθεί στα προϊόντα, καθώς ήδη οι επιχειρηματίες έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος. Οι σούπερ μάρκετ έχουν κάποια δικά τους προϊόντα που θέλουν να τα επιδοτήσουν και να τα προμοτάρουν, θα το πω σωστά. Τώρα σε εμάς, εμείς έχουμε απορροφήσει όλο το ό,τι μπορούμε, το έχουμε απορροφήσει. Να τα απορροφήσουμε κι άλλο για να κατεβάσουμε παρακάτω δεν μπορούμε. Δεν μας φέρνει, μετά θα μας πει κλείστε το μαγαζί σας. Οπότε είναι λίγο αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα. Όταν εγώ έχω αυξήσει 20% ενώ έχουν αυξηθεί όλα 100%, τι θα μου πει, κάνε το 20% που το έχει αυξήσει 10%, είναι σαν να μου λέει κλείστο. Σας είπα, το πιο σωστό είναι να πάρει ο καταναλωτής τα λεφτά και αυτός να κάνει την καλύτερη διαχείριση όπως αυτός νομίζει και ξέρει. Στην περίπτωση της θέσπισης κατώτατης τιμής πώλησης, πολλά αρτοπία δεν θα μπορέσουν να σταθούν στον ανταγωνισμό και θα κλείσουν. Δεν μπορεί να το βάλει αυτό το όριο. Είναι δηλαδή ένα δίλημα ότι
ή το κλείνεις ή κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Αυτό θα μπορέσουν μόνο κάποια μεγάλοι που έχουν απόθεμα να το κάνουν, ενδεχομένως βιομηχανίες μεγάλες ή και κάποιες αλυσίδες. Ο μικρός ορτοποιός δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει σε κάτι. Και μια τελευταία ερώτηση, βλέπετε περαιτέρω αυξήσεις τιμών το επόμενο διάστημα, ανατιμήσεις, τι μηνύματα παίρνετε? Όταν αυξάνεται η ενέργεια, αυξάνονται και τα όλα ταυτόχρονα. Αυτό μας το έχει δείξει η πρόσφατη ιστορία και βλέπουμε ότι αυξανόμενη ενέργεια αυξάνονται ταυτόχρονα τα πάντα. Για μια πρακτική που δεν πρόκειται να ωφελήσει τα ακρεοπολία, κάνουν λόγο οι επιχειρηματίες του κλάδου. Για μας τα ακρεοπολία είναι λίγο δύσκολο. Γιατί στο σούπερ μάρκετ ο καταναλωτής θα μπει μέσα και δεν θα πάρει μόνο το κρέας, θα πάρει και άλλα πράγματα. Έτσι, οπότε αποτέλεσμα το σούπερ μάρκετ είναι πάλι κερδισμένο. Υπήρξα υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ και έβλεπα πως τι κινήσεις κάνανε. Χαμηλώναμε κάποια πράγματα και ανεβάζαμε κάποια άλλα πράγματα. Οπότε με αποτέλεσμα να είναι πάλι κερδισμένο το σούπερ μάρκετ. Εκείνο που ξεκαθαρίζεται επίσης είναι ότι τα ακρεοπολία είναι σαφώς πιο φθηνά σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, κάτι που είναι εμφανές στον καταναλωτή. Είμαστε πλέον πιο φθηνά, δουλεύουμε, είμαστε πιο φθηνοί πλέον σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ. Είμαστε πιο φθηνοί γιατί προσπαθούμε όσο μπορούμε να βολέψουμε τον καταναλωτή, αλλά ο καταναλωτής δεν μας στηρίζει ακόμα, πάει στο σούπερ μάρκετ. Όταν το μουσχάρι τώρα έχει στο σούπερ μάρκετ 13,80 και εμείς που πουλάμε 12,80, 12,5 ευρώ, έτσι, είμαστε πιο φθηνοί. Την ίδια ώρα ποδαρικόμενες ανατιμήσεις το 2023 από τις αρχές του νέου χρόνου, οι τιμές σε δεκάδες βασικά αγαθά πρόκειται να αυξηθούν μεσοσταθμικά κατά 10%. Στα πρατήρια οι τιμές των καυσίμων έχουν ήδη πάρει και πάλι την ανηφόρα, Σωτήρη. Ναι, Εφή, περισσότερες από 60 εταιρείες προμηθευτικές των σούπερ μάρκετ έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ειδοποιήσει τις επιχειρήσεις αυτές λιανεμπορίου ότι μετά την πρωτοχρονιά θα πρέπει να ετοιμάσουν νέες τιμές, αλλαγή πάλι στις τιμές στα ράφια και σε χιλιάδες προϊόντα. Μιλάμε για 30 βασικές κατηγορίες που περιλαμβάνουν τα πάντα από τρόφιμα μέχρι είδη καθημερινής ανάγκης, εξυπηρέτησης και όπως καταλαβαίνεις μπροστά μας έχουμε ένα ακόμα κύμα ανατιμήσεων, αν και τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε δει κάπως την κατάσταση να έχει σταθεροποιηθεί τουλάχιστον στην αγορά. Πάντως, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί ακόμα αυτή η κατάσταση. Σίγουρο όμως είναι ότι ακόμα δεν έχουμε ξεμπλέξει με αυτό το μεγάλο τέρας, το οποίο λέγεται πληθωρισμός. Να πούμε όσον αφορά τη νέα λίστα ΕΦΗ. Και δεν προβλέπετε ότι θα ξεμπλέξουμε εύκολα? Προφανώς. Και φαίνεται ότι θα είναι μια χρονοβόρος και επίπονη διαδικασία, η οποία σίγουρα θα είναι αρκετά ζημιογόνα και για την τσέπη μας. Να πούμε, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που έρχονται από την αγορά, απορρυπαντικά, σαμπουάν, ξηραφάκια, σοκολατοειδή, έως 30% οι νέες ανατιμήσεις, έτσι λένε παράγοντες αγοράς, ζυμαρικά και σάλτσες έως 29%, τσίχλες, καραμέλες, γλυκαντικά 22%, 20% επίσης μπάρες δημητριακών, κονσέρβες λαχανικών, καθαριστικά σπιτιού έως 18%, τυριά, μπισκότα, φρυγανιές έως 16%, ελαιόλαδο έως 14%, ρύζι 13%, κονσέρβες 12%, μαρμελάδες 11% και πάει λέγοντας ατελείωτος ο κατάλογος. Από ό,τι καταλαβαίνεις έχουμε μπροστά μας ακόμα έναν πολύ βαρύ χειμώνα. Εκτιμάται σε περίπου 500 ήδη. Ναι, θα δούμε βασικά αγαθά, τα οποία αγαθά. Και από αυτά που ανέφερα πριν από λίγο είναι καθημερινότητας, είναι... έτσι. Να πούμε, Έφη, ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα έχουν ανατιμηθεί περισσότερα από 1.500 προϊόντα, σύμφωνα με στοιχεία καταμετρημένα, σε ποσοστό ακόμα και 30% ίσως και παραπάνω. Τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκαν σε αλυσίδες ανατιμήσεις σε 500 προϊόντα, τον Οκτώβριο σε 800 και τον Νοέμβριο σε τουλάχιστον 200. Εδώ καταλαβαίνεις ότι από τα νούμερα και μόνο και τα ποσοστά σίγουρα κάτι δεν πηγαίνει καλά με το στοιχείο του πληθωρισμού που ανακοινώνεται και το οποίο μέχρι σήμερα ξέρουμε ότι έχει πέσει κάτω από 10%. Εδώ σίγουρα ίσως θα πρέπει να μελετηθεί περισσότερο και να δοθεί εξήγηση, γιατί δεν μπορεί από τη μία να βλέπουμε κάθε μήνα ανατιμήσεις 20 και 30% και την ίδια στιγμή να βλέπουμε τον πληθωρισμό να βρίσκεται κάτω από 10%. Σίγουρα κάτι δεν πηγαίνει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό βέβαια το βλέπουμε και στην τσέπη μας πρώτα απ' όλα. 10% πληθωρισμός, θα λέγαμε ότι όχι ότι είναι λίγο,
Προφανώς είναι πολύ 10% πληθωρισμός, αλλά σίγουρα οι τσέπες μας πάντως δείχνουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανατιμήσεων. Τώρα, να πούμε ότι φαίνεται ότι υπάρχουν και πληροφορίες αλλά και υποψίες ακόμα και για κερδοσκοπικές τάσεις στην αγορά. Και εδώ αναφέρομαι σε συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ανατιμήσεων. Μιλάμε για τα τυροκομικά, γαλακτοκομικά. Εδώ σίγουρα θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να κάνουν περισσότερους ελέγχους, γιατί σύμφωνα με καταγγελίες καταναλωτών, υπάρχουν προϊόντα που εδώ και αρκετό καιρό είναι σε έλλειψη από συγκεκριμένες επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχουν καθόλου. Παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν βλέπαμε να απουσιάζουν αυτά τα προϊόντα καθόλου από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πώς προέκυψαν ξαφνικά αυτές οι ελλείψεις, σίγουρα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές. Γιατί λέμε ότι υπάρχει υποψία ότι πρέπει να γίνεται, ότι λένε κάποιες πληροφορίες και εκτιμήσεις ότι θα πρέπει να γίνεται αποθεματοποίηση αυτών των προϊόντων. Τα βάζουν δηλαδή στην άκρη κάποιοι έξυπνοι, κάποιοι επιτίδιοι, για να αποκομίσουν το όφελος, το μεγάλο όφελος των πολλών και μεγάλων ανατιμήσεων που έχουν γίνει στο μεταξύ ή που πρόκειται να γίνουν. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να επιληθούν οι αρμόδιες αρχές. Γι' αυτό οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Βεβαίως και. Θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Προφανώς. Γιατί να σου δώσω καταλάβει, σαν αυτή η εταιρεία, η επιχείρηση είχε προμηθευτεί σε μεγάλες ποσότητες το συγκεκριμένο προϊόν εδώ και αρκετούς μήνες σε μία αλφα τιμή. Η τιμή του προϊόντος αυτού σήμερα έχει πάει β' ή δύο φορές παραπάνω και καταλαβαίνεις ότι τα βγάζουμε στην αγορά και, και έχει αυτή η εταιρεία κερδίσει στο μεταξύ δύο φορές μεγαλύτερο κέρδος. Όσον αφορά τώρα στα καύσιμα. Πριν από τις γιορτές, θυμάσαι Έφη, κάναμε μια κουβέντα πόσο θα διαρκούσε αυτή η πτώση των τιμών στα καύσιμα, την οποία είχαμε σημειώσει, είχαμε υπογραμμίσει και τη βλέπαμε και ωφέλησε πάρα πολύ την αγορά και τους καταναλωτές. Τέλειωσε όμως αυτό. Βλέπουμε ότι έχει μάλλον λάβει τέλος τουλάχιστον για αυτό τον κύκλο της πτώσης των τιμών στα καύσιμα και κυρίως μιλάμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και τα καύσιμα κίνησης. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια τάση αντιστροφής. Δηλαδή οι τιμές των καυσίμων έχουν αρχίσει και παίρνουν και ξανά την ανηφόρα. Το βλέπουμε και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά θα το δούμε πολύ σύντομα αυτό να αποτυπώνεται και στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για δύο συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές διεθνείς των καυσίμων, αλλά επιπλέον όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, από την 1η του μηνός, από την 1η του 2023, η έκπτωση που, ή μάλλον η επιδότηση που έδινε το κράτος κατά 25 λεπτά στο λίτρο, πλέον μειώνεται, θα πέσει στα 15 λεπτά, οπότε τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο θα το τσιμπήσει εντός εισαγωγικών η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Γι' αυτό και λέγαμε τόσο καιρό ότι ήταν ευκαιρία οι καταναλωτές να προμηθευτούν. Να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Πλέον στην Πάτρα, να πούμε ότι με βάση τα σημερινά στοιχεία, η βενζίνη, η απλή των 95 οκτανίων αμόλυβδη κυμαίνεται στο 1,82. Αυτή είναι η μέση τιμή, έτσι. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν προφανώς και χαμηλότερες αλλά και υψηλότερες. Στο ντίζελ κίνηση η μέση τιμή είναι στο 1,77 το λίτρο και το πετρέλαιο θέρμασης στο 1,13. Θυμάσαι, πριν τα Χριστούγεννα το είχαμε αφήσει γύρω στο 1,05, κάπου εκεί. Έχει ήδη τσιμπήσει δηλαδή σχεδόν 10 λεπτά. Αυτή είναι η τάση που βλέπουμε να παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες και σίγουρα θα τη δούμε να γίνεται ακόμα πιο έντονη τις επόμενες από τις αρχές του νέου χρόνου. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε και θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη. Είπαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, ανατιμήσεις προβλέπεται να έχουμε σε αρκετά βασικά είδη. Μέχρι τότε όμως είναι γιορτινή η περίοδος, ας χαλαρώσουμε, να το απολαύσουμε και πάμε αμέσως στην περιοχή των Καλαβρίτων, όπου εκεί πραγματικά οι μέρες των Χριστουγέννων ήταν πάρα πολύ καλές για τους επαγγελματίες. Μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, πρόεδρος των ιδιοκτητών ξενοδοχείων Καλαβρίτων. Κύριε Δαφαλιά, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι είχαν την τιμητική τους τα Καλαβρίτα αυτά τα Χριστούγεννα μετά από δύο χρόνια πανδημίας και περιορισμών. Ναι, πράγματι ήταν ένα πάρα πολύ καλό τριήμερο. Πάρα πολλοί κόσμος επισκέφτηκε την περιοχή των Καλαβρίτων. Πληρότητες και εδώ να αγγίξανε το 100% για τα Χριστούγεννα. Γενικότερα επικρατεί η ικανοποίηση, έτσι όπως εξελίσσεται η κίνηση αυτή την περίοδο, παρόλο που δεν έχουμε το χιόνι, δεν έχουμε
το χιονοδρομικό σε ηλικία. Εντούτοις όμως ελπίζουμε ότι και με τις κρατήσεις τελευταία στιγμής κάποια κενά δωμάτια που υπάρχουν ενδιάμεσα των εορτών θα μπορέσουμε και αυτά να τα καλύψουμε. Για την πρωτοχρονιά, για τις ημέρες της πρωτοχρονιάς, το διήμερο, το Σαββατοκύριακο, τι προβλέπετε κύριε Δαφαλιά? Και εκεί παρουσιάζεται πολύ αυξημένη ζήτηση. Οι πληρότητες αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει το 90%. Μένουν κάποια κενά δωμάτια ακόμα, κυρίως που έχουν προκύψει από ακυρώσεις. Αλλά όπως σας είπα και πριν, ελπίζουμε ότι με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και αυτές οι μέρες θα έχουν πολύ καλές πληρότητες. Βέβαια τώρα το βλέμμα στραμμένο στο χιονοδρομικό, στον καιρό και στο πότε θα χιονίσει. Έτσι δεν ναι, είναι? Ναι, πράγματι. Είμαστε σε αναμονή των χιονοπτώσεων. Το χιονοδρομικό κέντρο είναι πανέτοιμο. Το μόνο που λείπει είναι το χιόνι. Ελπίζουμε μέσα στις επόμενες ημέρες, μετά την πρωτοχρονιά, πόσο βήχουν τα πράγματα, να ξεκινήσει ο καιρός να αλλάζει και να έχουμε χιονοπτώσεις. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κύριε Δαφαλιά, υπάρχουν κρατήσεις για το επόμενο διάστημα? Ναι, υπάρχουν. Μέχρι τις 8 Γενάρη υπάρχει κινητικότητα στην περιοχή. Και το τριήμερο των φώτων επίσης κινείται πάρα πολύ καλά. Αλλά μετά τις 8 Γενάρη προς το παρόν δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο και αυτό φανταζόμαστε ότι έχει να κάνει τόσο με το θέμα ότι δεν υπάρχει το χιονοδρομικό μας σε λειτουργία. Άρα λοιπόν μόνο την περίοδο των γιορτών, για την περίοδο των γιορτών μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Μετά, αν ο καιρός δεν μας δείξει το χειμερινό του, το χειμωνιάτικο πρόσωπό του, μάλλον τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Αυτό ναι, πράγματι μέχρι στιγμής αυτό δείχνει η κατάσταση των κρατήσεων, των προκρατήσεων που έχουμε για την περίοδο του Ιανουαρίου. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο ούτε για τα Σαββατοκύριακα του Ιανουαρίου, αλλά ούτε και για μετά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Εν αναμονή λοιπόν των χιονοπτώσεων και της αλλαγής του καιρού, μήπως μπορέσουμε και δούμε άσπρη ημέρα, να το πω έτσι. Μακάρι. Και βέβαια αυτή η κίνηση και αυτή η περίοδος, που είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος για τους επαγγελματίες, έρχονται να καλύψουν όλη τη ζημιά, κύριε Δαφαλιά? Όχι, σε καμία περίπτωση. Καμία ζημιά δεν μπορεί να καλυφθεί που δημιουργήθηκε από τα χρόνια της πανδημίας. Αυτές οι μέρες χαθήκανε, δεν μπορούν να αναπληρωθούν. Όσο και καλά να πάνε τα πράγματα, αυτές οι μέρες έχουν χαθεί. Κοιτάμε το μέλλον, κοιτάμε μπροστά, ελπίζουμε να αλλάξει κάτι όσον αφορά τις κρατήσεις μας και τα έσοδά μας για τη χειμερινή περίοδο, γιατί όπως καταλαβαίνετε η περιοχή αν δεν δουλέψει την περίοδο αυτή, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μάρτη, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Άντεξαν όλα τα καταλήμματα, κύριε Δαφαλιά, και τα... και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το στην περιοχή με το χιονοδρομικό? Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με το χιονοδρομικό κέντρο, όπως είναι τα καταστήματα ειδών σκι και λοιπά, αυτά δεν έχουν λειτουργήσει καθόλου, όπως καταλαβαίνετε. Ούτε οι επαγγελματίες, οι δάσκαλοι του σκι έχουν καταφέρει να δουλέψουν. Αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το χιονοδρομικό. Αν δεν ξεκινήσει αυτή η κατηγορία των επαγγελματιών, δεν πρόκειται να δει έσοδα στα ταμεία της. Για τις υπόλοιπες τουριστικές επιχειρήσεις, εστίαση και καταλήμματα, προς το παρόν υπάρχει μια κίνηση, όπως σας είπα, το 8 Γενάρη. Ανταποκρινόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά εάν δεν λειτουργήσει το χιονοδρομικό και για εμάς, θα δυσκολέψουν τα πράγματα στην πορεία. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, κύριε Δαφαλιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας. Εκτόξευση των τιμών στα νίκια του κέντρου κατά 30% καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα πολλοί ενοικιαστές να φεύγουν και να αναζητούν στέγη σε άλλες περιοχές. Το πρόβλημα έγινε εντονότερο μετά την μεταφορά σχολών προς την Πάτρα, που εκτόξευσε τη ζήτηση από φοιτητές. Σήμερα πάντως περιοχές της Πάτρας, που πριν από χρόνια δύσκολα θα κατοικούσε κανείς, βρίσκονται στις εναλλακτικές επιλογές για φθηνή στέγη.
Φωτιά τα ενοίκια στο κέντρο, με αποτέλεσμα να αναζητούν οι ενοικιαστές φθηνότερη στέγη σε περιφερειακές περιοχές. Ο λόγος, η αύξηση των τιμών κατά τουλάχιστον 30% το τελευταίο διάστημα, κάνοντας πανάκριβα τα ακίνητα στο κέντρο της Πάτρας. Το γενικό πρόβλημα γενικά στην πόλη είναι ότι δεν υπάρχουν καινούργιες οικοδομές, δηλαδή η οικοδομική δραστηριότητα έχει σταματήσει περίπου από το 2010. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν καινούργια σπίτια, άρα να μην υπάρχουν καινούργιες κατοικίες προς ενοικίες. Αυτό τώρα με το γεγονός ότι και πολλές σχολές φοιτητικές από τις γύρω περιοχές από πέρσι νομίζω, αλλά και ειδικά φέτος έχουν έρθει στην πόλη της Πάτρας, δημιουργήσε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να μην υπάρχουν πολλές κατοικίες προς ενοικίες. Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ειδικά στο κέντρο, επειδή το ζητάνε πολύ περισσότερο οι φοιτητές, γιατί θέλουν να έχουν πρόσβαση παντού, έχει δημιουργήσει το φαινόμενο, γιατί πραγματικά για φαινόμενο είναι, να έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενοίκια, ακόμα και σε μικρά σπίτια. Έτσι, οι οικογένειες των Πατρινών δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν κατοικίες στο κέντρο και γύρω. Πολλοί μάλιστα αλλάζουν περιοχές, βλέποντας την αύξηση των τιμών των ενοικίων σε σημεία που παραδοσιακά η στέγη δεν ήταν ακριβή. Αναγκάζονται να πηγαίνουν στις πιο μακρινές περιοχές που κάποτε μπορεί να μην τις προτιμούσαν καν, δηλαδή, ή να αλλάζουν περιοχές. Δηλαδή, κάποτε κάποιος από την από εδώ πλευρά, δηλαδή Αγία Σοφίας, Άγια, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει από την άλλη πλευρά προς Εγγλικάδα, Ζαρουχλέικα, Ψαροφάη. Τώρα, αυτή τη στιγμή και οι από εδώ έρχονται από εκεί και οι από εκεί έρχονται από εδώ. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Οι τιμές πάντως στα νίκια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα. Τώρα δεν υπάρχουν σπίτια. Γι' αυτό και το λόγο, ό,τι υπάρχει, έχει πολύ, η τιμή του είναι δηλαδή πολύ ακριβή σε σχέση με αυτό που μπορεί να ήταν πριν 2-3 χρόνια. Μπορείτε να κάνετε μια πρόβλεψη για το επόμενο διάστημα? Ποιες θα είναι οι τάσεις στην αγορά, αν έχετε μια εικόνα, αν μπορεί κάποια πρόβλεψη? Οι τάσεις, όσο δεν υπάρχουν σπίτια, δεν θα τίνει δηλαδή προς τα κάτω. Όσο λιγοστεύουν τα σπίτια και αυξάνεται η ζήτηση, τόσο τα νίκια θα αυξάνονται. Όσο για το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για την αγορά παλιών και ακατοίκειων σπιτιών από νέους και την ανακατασκευή τους, εκτιμάται ότι θα βοηθήσει σε πολύ όμως μικρό βαθμό για την έβρεση στέγης. Είναι πολύ λίγοι δικαιούχοι. Θα γίνει αυτό. Θα βοηθήσει. Αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Είναι πολύ λίγοι δικαιούχοι. Αν ήταν πολύ, δηλαδή, αν ανοίξει αυτό το πράγμα και δοθούν σε περισσότερους δικαιούχους, ναι, τότε θα μπορέσει να δοθεί μια πνοή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.